εγκρίθηκε τελικά από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η δανειοδότηση του Δήμου Σερών με ποσό των 2.945.536, το οποίο κατά 75% χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το υπόλοιπο 25% από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το δάνειο θα είναι δεκαετές, θα ξεκινάει η αποπληρωμή του από την 1η-1η του επόμενου έτους ολοκλήρωσης του έργου και κατά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θεωρείται εξασφαλισμένο αφού θα αποπληρώνεται από την εξοικονόμηση των λαμπτήρων και οι πολίτες, σύμφωνα πάντα με τον Δήμαρχο Σερών, δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Μέσα από την τεχνοοικονομική μελέτη που καταθέσαμε, αποδεικνύεται ότι μπορεί το δάνειο αυτό να αποπληρωθεί από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύψει μετά την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED. Αυτή η προϋπόθεση υπήρχε και μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων φυσικά που έπρεπε να έχουμε και τις είχαμε καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εγκρίθηκε η λήψη του δανείου αυτού από το Δήμο Σερών. Η επόμενη φάση θα είναι η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τον διεθνή διαγωνισμό. Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τον διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια των λαμπτήρων LED θα γίνει αφού προηγηθεί δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με τον νόμο και όπως έχω δεσμευθεί και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ασφαλώς θα κατατεθούν και οι προτάσεις των δημοτικών παρατάξεων σχετικά με την κατάρτιση των όρων για τον διεθνή διαγωνισμό προκειμένου να γίνει η προμήθεια των λαμπτήρων LED. Το θέμα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Δήμαρχο να υποστηρίζει ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης θα ενταθούν στη διακήρυξη του διαγωνισμού από τη στιγμή βέβαια που κάτι τέτοιο επιτρέπεται. Δεν ξέρω και εγώ αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά ό,τι μπορούμε να συμπεριλάβουμε επιπλέον πέρα από τις προϋποθέσεις που βάζει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Βάζει κάποιους όρους, όπως και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την κατάρτιση των όρων του διεθνούς διαγωνισμού, βάζουν κάποιες προϋποθέσεις. Πέρα από αυτές τις προϋποθέσεις, ό,τι μπορούμε να βάλουμε από τις προτάσεις που θα καταθέσουν οι φορείς εδώ, οι τοπικοί και οι δημοτικές παρατάξεις, από τη στιγμή που δεν ακυρώνουν την διακήρυξη, θα τις καταθέσουμε, θα τις βάλουμε. Η διαδικασία βέβαια από εδώ και στο εξής αναμένεται χρονοβόρα, καθώς ο διαγωνισμός είναι διεθνής, οπότε αναμένονται και πολλές ενστάσεις από πλευράς εταιριών. Οι διαγωνισμοί δεν γίνονται εύκολα και μάλιστα διεθνής διαγωνισμός είναι. Ασφαλώς θα πάρει χρόνο. Τώρα σε ένα αμέσως επόμενο στάδιο θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση των όρων λήψης του δανείου. Σύμφωνα, δηλαδή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πήρε απόφαση να μας δώσει το δάνειο με τους όρους που θέτει σε όλους τους δήμους και στους 45 δήμους που έχουν εγκριθεί. Αυτή η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την λήψη του δανείου και τους όρους που θέτει θα έρθουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή τους. Άμα βγει ανάδοχος, μετά τα πράγματα είναι εύκολα. Δεν μπορώ όμως να ξέρω πότε θα βγει ανάδοχος. Έτσι. Δηλαδή μπορεί από 3 μήνες μέχρι 1 χρόνο λόγω ενστάσεων. Ναι, δεν το ξέρω. Μπορεί. Δεν τα ξέρω αυτά. Τα διαδικαστικά με τους διαγωνισμούς και με τις ενστάσεις